Μία ανάσα από το 9% λοιπόν ο πληθωρισμός και Βασίλη Πανέ, καλό μεσημέρι. Το σενάριο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά επανέρχεται στο τραπέζι. Πρώτο όμως να δούμε πόσο επιβαρύνθηκε ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τρόφιμα και ενέργεια. Και συγκεκριμένα να δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες και των αγαθών οι οποίες έχουν επηρεάσει τόσο πολύ, την τσέπη μας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Ενέργεια και καύσιμα, καταρχήν, εκεί γίνεται, να το πω έτσι, το μεγάλο, ο μεγάλος χαμός, καθώς ο ηλεκτρισμός από πέρσι φέ, φέτο συγκρινόμενο έχει αυξηθεί κατά 79,3%, το φυσικό αέριο κατά 68,3% το πετρέλαιο θέρμανσης 58,5% και τα καύσιμα 29%. Στο κομμάτι των τροφίμων, και επίσης τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, καθώς τα έλαια συνεχίζουν τον παράστον ανατιμήσεων, που όπως έχουμε παρατηρήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, με 19,9%, τα λαχανικά 13,6%, γαλακτοκομικά 8,4%, ψωμί 7,6% και κρέας 6,4%. Τώρα, Λίνα, αυτέ οι ανατιμήσει είναι που ξαναβάζουν στο τραπέζι της συζήτησης, ε, τη συζήτηση. για το τι θα γίνει με τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά. Ενδεχομένως, αυτή η λίστα που είδαμε προηγουμένως με τα αγαθά, να είναι και ο μπούσουλας για την κυβέρνηση για να κατεβάσει τον ΦΠΑ από το 13% στο 6% σε συγκεκριμένα αγαθά και για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπω έχει κάνει ήδη με την εστίαση και τον τουρισμό. Για να ανακουφιστούν με κάποιον τρόπο τα νοικοκυριά, γιατί ο πληθωρισμό είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε να τον δούμε σε, σε τόσο ψηλά Εκεκριμένα επίπεδα. Συγκεκριμένα το 1994 είχε καταγραφεί τέτοιο πληθωρισμό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.